Καλώς ήρθατε στο νομό μας και στην Ορεστιάδα. Πώς είναι η πρώτη προπόνηση σήμερα και γενικά θέλουμε να μάθουμε το στυλ, αυτό το παιχνίδι που εσείς έχετε μέσα στο μυαλό για να μεταδώσετε στους παίχτες. Καταρχήν, καλώς σας βρήκα. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Ευχαριστώ όλους για την υποδοχή. Σήμερα είναι μια πρώτη γνωριμία γιατί οι παίχτες προέρχονται από μια μεγάλη αποχή. Πρέπει να μπούμε λίγο στις προπονήσεις σταδιακά για να μην έχουμε προβλήματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στη διάρκεια της προετοιμασίας. Τώρα, όσον αφορά το στυλ του παιχνιδιού, επειδή είμαστε λίγο σε ένα στάδιο να γνωριστούμε καλύτερα, θα πρέπει λίγο να αξιολογήσουμε την ομάδα μας. Να δω και εγώ καλύτερα τους παίχτες για ποιο στυλ ποδοσφαίρου θα μπορούμε να παίξουμε, ποιο σχηματισμό θα έλεγα καλύτερα. Αλλά αυτό που θέλω εγώ είναι, το έχω ξαναπεί από την πρώτη στιγμή που ήρθα, είναι να αποκτήσει μια ταυτότητα η ομάδα, ένα δικό της στυλ παιχνιδιού, ανεξάρτητα με ποιο αντίπολο παίζει, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Θα προσπαθήσουμε να το δουλέψουμε πάρα πολύ στις προπονήσεις και ελπίζω να πάνε όλα καλά και να βγει και στον αγωνιστικό χώρο και ο κόσμος να ευχαριστηθεί ποδόσφαιρο. Πώς προέρχεστε από ένα άλλο πρωτάθλημα, από ανώτερες κατηγορίες, η ΓΑΜΑ Εθνική, έχετε εικόνα πώς είναι? Παρακολουθώ βέβαια, ξέρω, ναι. Εντάξει, σίγουρα είναι διαφορετικό, αλλά δεν πάβει να είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, πρέπει να προσαρμοστώ εγώ σε αυτή την κατηγορία. Νομίζω είμαι συνειδητοποιημένος, ξέρω που ήρθα, ξέρω σε ποια κατηγορία βρίσκομαι. Νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Και όπως είδαμε, το ρόστερ είναι ένα νεανικό ρόστερ που απαρτίζεται από νέους παίχτες, 20 χρόνων, 19, 18, 22. Εντάξει, ήταν πρωταρχικός στόχος να έχουμε ένα τέτοιο ρόστερ σε μικρός ηλικία. Πρώτον, γιατί είμαστε μια περιοχή η οποία είναι μακριά, δύσκολα έρχονται οι έμπειροι ποδοσφαιριστές. Αυτό δεν μας πειράζει καθόλου. Επιλέξαμε να έχουμε νέους ποδοσφαιριστές που να έχουν φιλοδοξία, να θέλουν να εξελιχθούν μέσα από εδώ, να πάρουν μεταγραφές και νομίζω ότι κάναμε καλές επιλογές. Φτάνει όλοι αυτοί, νομίζω θα έρθουν και άλλοι, να δέσουμε σαν σύνολο και να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χώρο. Τα φιλικά παιχνίδια τα έχετε προγραμματίσει, έχετε κατά νου? Έχουμε τα δύο πρώτα φιλικά, έχουμε στις σκέψεις μας, αλλά περιμένουμε να δούμε πότε θα αρχίσει το πρωτάθλημα και πότε είναι το κύπελο. Έχετε εικόνα? Όχι, ακόμα δεν έχουμε εικόνα. Νομίζω ότι τη Δευτέρα θα γνωρίζουμε για να βάλουμε και τα φιλικά, για να μην κλείνουμε κάποια φιλικά και μετά τα ακυρώνουμε. Αλλά τα δύο πρώτα φιλικά, στις 10 και στις 17, έχουμε τον Παθρακικό, εντός έδρας και εκτός έδρας. Αυτά είναι τα σίγουρα. Μετά κάπου εκεί θα παίξουμε κύπελο και γι' αυτό ακόμα δεν έχουμε κλείσει φιλικά τα επόμενα. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Πόσες ομάδες θα απαρτήσουν τον όμιλο? Είναι ήδη 16, θα γίνουν 18. Και ποια ομάδα πιστεύετε ότι όταν θα καταλήξει να υλοποιηθεί ο όμιλος, ποια θα είναι, θα έχει πάρει το πρώτο το προβάδισμα? Έχουμε τον Απόλλων Καλαμαριάς. Περιμέναμε τον Πειραιακό, δεν είναι δεδομένο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα γίνουν 18 οι ομάδες. Νομίζω ότι η ΕΠΟ το έχει αποφασίσει. Τώρα, το πώς θα γίνει αυτές οι υπόλοιπες ομάδες, από πού θα έρθουν, αυτό θα το αποφασίσουν οι ίδιοι. Τώρα, όσον αφορά το φαβορί, νομίζω ότι το Παθρακικός είναι μια πολύ καλή ομάδα. Όπως και πέρυσι, ο Νέσος Χρυσούπολης, αλλά και η Καλαμαριά, νομίζω ότι δείχνει δυνατή και θα πάει για την άνοδο. Νομίζω αυτές οι τρεις, δεν θέλω να δικήσω κάποια άλλη, αλλά αυτές οι τρεις νομίζω θέλουν να βγουν και στην κατηγορία, στην επόμενη κατηγορία και το δείχνουν και με τις μεταγραφές. Η Ρωσιάδα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θέλουν να είναι πάλι στην κατηγορία, να παραμείνει, αλλά όπως ξέρουμε και από πέρυσι, ότι η ομάδα που πρέπει να παραμείνει πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό. Ακριβώς, αλλά εμάς ο στόχος μας είναι επειδή έχουμε μια ομάδα και ένα νομό που ο κόσμος έρχεται στο γήπεδο, θέλουμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, να το ευχαριστηθεί, ειδικά τα εντός έδρας, να μαζέψουμε τον κόσμο ακόμη περισσότερο, όσο περισσότερο πιο ψηλά φτάσουμε. Τα όνειρα δεν σταματάνε. Εμείς θέλουμε να παίξουμε το καλό ποδόσφαιρο και να έχουμε και την ουσία. Ό,τι καλή συνέχεια, χωρίς τραυματισμούς, και θα τα λέμε στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Να είστε καλά, καλή χρονιά.